καθημερινή και η οδός Δαγκλή είναι γεμάτη με αυτοκίνητα από αδιόρθωτους οδηγούς που συνεχίζουν να παρκάρουν σε σημεία του κέντρου όπου απαγορεύεται ακόμη και η στάση. Μεγάλο πρόβλημα με το πάρκινγκ, κυρίως και το καλοκαίρι. Και όσον αφορά γενικά σε όλη την Καβάλα υπάρχει πρόβλημα. Βροχή έπεσαν τα πρόστιμα και στους χορούς ελεγχόμενης στάθμευσης, όπου αυτοκίνητα καταλαμβάνουν τις θέσεις χωρίς να πληρώνουν το αντίτιμο για ωριαία στάθμευση. Δεν βοηθάει σχεδόν καθόλου ο δρόμος όσον αφορά για παρκάρισμα. Ο καθένας, όλοι μας θέλουν να κάνουμε τις δουλειές μας και παρκέρουμε όπου βρούμε, και αυτό ενοχλεί και τους πεζούς, αλλά και τους ανθρώπους που είναι με αναπηρικά καροτσάκια και τα σχετικά. Η ώρα είναι 11 και 4. Βρισκόμαστε στην οδό Δαγκλή, δίπλα στην Ομαρχία Καβάλας, όπου τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα πρωταγωνιστούν για μία ακόμη φορά. Πριν από λίγο πέρασε η Δημοτική Αστυνομία Καβάλας και μοίρασε τις περιβόητες ροζ κλίσεις. Μόλις 5 δημοτικοί αστυνομικοί προσπαθούν να βάλουν τάξη στην αταξία της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα δεν το παίρνω το αυτοκίνητο, κυκλοφορώ με το μηχανάκι, γιατί μόνο με αυτό μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και πόσο μάλλον αν ακόμα και με το μηχανάκι δυσκολευόμαστε να βρούμε πάρκινγκ σε αυτόν τον δρόμο εδώ μπροστά. Ποιος μπορεί να κρίνει ποιον? Γιατί ο καθένας έχει το δικό του τρόπο αντίληψης και θεωρεί ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό. Πιστεύω ότι κάθε παραβατικότητα θα πρέπει να ελέγχεται και να τιμωρείται. Όσο υπάρχει κάποια ανεκτικότητα, υπάρχει και το κάτι χειρότερο. Και δεν κατηγορώ συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών. Όλοι είμαστε, και πρώτος και καλύτερος εγώ, έτσι. Όλοι είμαστε παραβάτες επάνω στην άσφαλτο. Λοιπόν, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον οδηγό. Θα πρέπει, αν μη τι άλλο, τα σήματα να τα προσέχουμε και να τα σεβόμαστε. Παρά όμως το ύψος των προστήμων και τη διαρκή πλέον παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας στους δρόμους, οι οδηγοί εμφανίζονται αδιόρθωτοι. Το παιχνίδι του κλέφτη και αστυνόμου καλά κρατεί, σύμφωνα με τους ελεύθερους επαγγελματίες της περιοχής. Εδώ σε ένα κατάστημα με είδη αλίας, δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα και με τους χώρους φορτοεκφόρτωσης, δηλαδή αν σας έρθει κάποια μεγάλη παραλαβή, πού ακριβώς? Προς το παρόν δεν έχουμε τόσο μεγάλο θέμα. Το πρόβλημα είναι όσον αφορά με τους πελάτες, που πολλοί θέλουν απλά να παρκάρουν για 5 λεπτά, να πάρουν αυτά που θέλουν και να φύγουν. Σε αυτό υπάρχει πρόβλημα, αλλά προς το παρόν για παραγγελίες δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα για εμάς. Σε άλλα μαγαζιά με μεγαλύτερο εμπόρευμα, όπως snack bar κτλ. Εκεί όντως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα που αργούν και όντως οι άνθρωποι να ξεφορτώσουν, γιατί είναι η δουλειά τους. Δεν μπορείς να παρκάρεις και παντού απαγορεύεται πάνω στην νησίδα να παρκάρεις. Αλλά τι θα κάνουν οι άνθρωποι, αφού πρέπει να πάνε στις δουλειές τους, δεν παρκάρουνε. Τις περισσότερες φορές πάντως έχει οχήματα πάνω στην νησίδα. Κάθε μέρα έχει αυτοκίνητα εκεί πέρα πάνω και εμποδίζει και την κυκλοφορία, όπως αν έρθει κάποιο φορτηγάκι δεν χωράει να περάσει. Οπότε αναγκαστικά έρχεται η Δημοτική Αστυνομία, θα γράψει την κλίση και όλα τα λοιπά.